Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Τι κάνετε? Καλά. Υπάρχει κάτι νεότερο με αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία? Κοιτάξτε, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι λίγο πικρό χιούμορ, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο στο δημογραφικό. Είναι η πορεία η ζωφερή την οποία έχουμε προβλέψει. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα πράγματα επιταχύνονται προς το χειρότερο. Και για να είμαι πολύ σαφής, αναφερόμαστε προφανώς στα στοιχεία που δημοσιεύει κάθε χρόνο στην αρχή της άνοιξης η Ελστάτ. Κάθε χρόνο δημοσιεύει τις γεννήσεις και τους θανάτους της προηγούμενης χρονιάς. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε δελτίο φυσικής κίνησης πληθυσμού. Με βάση λοιπόν τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πριν από δύο μέρες, για το 2022 έχουμε μια σημαντική πτώση των γεννήσεων, περίπου κατά 10.000, δηλαδή πέσαμε από τις 85.000 στις 76.541, και οι θάνατοι παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα βεβαίως, γιατί έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος είναι πλέον αρκετά γερασμένος, είναι στις 140.000. Άρα λοιπόν έχουμε φέτος μια καθαρή διαφορά, μάλλον για το 2022, η οποία φτάνει τις μείον 64.000. Αυτό βέβαια έρχεται και προστίθεται στις προηγούμενες χρονιές, γιατί μιλάμε για μια εμφανή μείωση του ελληνικού πληθυσμού σε όλη την τελευταία οκταετία. Αν αθροίσει δηλαδή μόνο στα τελευταία 8 χρόνια, από το 2015 κανείς, τους αριθμούς, θα δει ότι έχουμε μία μείωση πληθυσμού κατά 335.000 μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, χωρίς να συνυπολογίζουμε τους Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό. Άρα πρακτικά έχουμε επιτάχυνση στα χειρότερα, αν κρατάω κάτι, ναι. Αλλά η εικόνα είναι αμετάβλητος. Θυμάμαι που μας είχατε πει, κύριε Λαβρέτζο μου, ότι αν θες να δεις την πορεία της χώρας, εάν δεν υπάρξει στρατηγική σοβαρή, κοίταξε τη Βουλγαρία και είναι ο καθρέφτης σου. Πολύ σωστά το λέτε. Είμαστε ακριβώς στην ίδια πορεία με τη Βουλγαρία. Θυμάστε και στην εκπομπή που είχαμε κάνει, είχαμε δείξει ένα διάγραμμα. Συγγνώμη, είμαστε στην ίδια πορεία, γιατί προχθές η Βουλγαρία ανακοίνωσε στρατηγικό πακέτο για αντιμετώπιση και αναστροφή της δημογραφικής εικόνας σε βάθος, είπα κιόλας, 30 ετίας. Δηλαδή έχουν και αντίληψη ότι 30 χρόνια τα έχουν χαμένα. Κοιτάξτε, και αυτοί έχουν αργήσει. Δηλαδή ναι, τώρα να αναγγέλουν αυτά τα πακέτα. Αυτοί έχουν αργήσει, αλλά αυτοί το κατάλαβαν. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Μάλιστα. Τα δεδομένα είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι αν από αυτούς τους αριθμούς αφαιρέσουμε τις γεννήσεις αλλοδαπών, η μείωση πληθυσμού για τη χρονιά που πέρασε είναι 72.000. Και αν κάνουμε αυτή την πράξη, γιατί ουσιαστικά ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται από το 2009, αν κάνουμε αυτή την πράξη, δηλαδή αφαιρέσουμε τις γεννήσεις αλλοδαπών, έχουμε χάσει από το 2009, όταν δηλαδή ξεκίνησαν τα μνημόνια, 576.000 μόνο από το φυσικό ισοζύγιο. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι πέρσι μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός, οι γηγενείς, τι σημαίνει κατά 72.000? Σημαίνει ότι διαγράφηκε από το χάρτη μια πόλη όπως η Χαλκίδα ή τα Ιωάννινα. Θα σας πω λοιπόν ότι νομοτελειακά, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας αυτό, ότι τα ίδια θα συζητήσουμε και του χρόνου. Δηλαδή από τώρα σας λέω ότι του χρόνου θα διαγραφεί από το χάρτη μια πόλη του μεγέθους της Χαλκίδας. Ανησυχεί κανείς για αυτό που λέω? Συγκλονίζεται κανείς από αυτό? Πόσο μπορεί να αντέξει η Ελλάδα να διαγράφει κάθε χρόνο μια επαρχιακή πρωτεύουσα? Πόσο μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα? Και πώς είναι δυνατόν το πολιτικό σύστημα να δείχνει τέτοια διαφορία, να δείχνει τέτοια ελαφρότητα και τέτοια προχειρότητα? Δεν το συζητήσανε καν προεκλογικά, δεν το έχουν ποτέ στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, είναι πάντοτε περί άλλων θεμάτων, μιλούνε για δευτερεύοντα στοιχεία και έχουν χάσει το μεγάλο ζήτημα. Το έχουν χάσει εντελώς από την οπτική τους εικόνα. Κύριε Λαβρέτζο, μου γράφει εδώ ο Αντώνης. Καλημέρα, λέει. Εδώ λέει τι την ψάχνετε. Βγαίνουν κάποιοι στα παγκόσμια οικονομικά φόρουμ και στις βιβλιοθήκες Ελλήνων πολιτικών, υπάρχει και το Great Reset του ΣΒΑΠ, και μας λένε στα μούτρα ότι χρειάζεται μείωση παγκόσμιου πληθυσμού, δίνοντας διάφορες αιτίες και δικαιολογίες, κατά 80%. Μήπως είναι συντονισμένο? Εγώ δεν θέλω τώρα να φτάσω στο σημείο ότι υπάρχει μιας παγκόσμιος συντονισμός, έλεος. Όμως δείχνει και μία τάση σε κάποια τμήματα της οικονομικής ελίτ. Είναι αδιάφορο για αυτούς? Η απάντηση σε αυτό που μου λέτε είναι η εξής. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει κάποια συντομουσία ή όχι. Πάντοτε λέω, εγώ πάντα λέω, κοιτάξτε τα δεδομένα, κοιτάξτε τα γεγονότα.
Πράγματι λοιπόν υπάρχουν πολλοί που το λένε αυτό. Την ίδια ώρα όμως μας λένε, ανοίξτε τις πόρτες και τα σύνορα, να έρθουν αφιδώς παράνομοι μετανάστες από την Ασία, από την Αφρική. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πυκνώνουν οι ενδείξεις σε μια σειρά από χώρες ότι αυτό το μοντέλο δεν λειτουργεί. Και αναφέρομαι και στις προ κάποιων μηνών αναταραχές, σοβαρές αναταραχές στη Γαλλία. Αναφέρομαι και στα πρόσφατα γεγονότα στην Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια χώρα πρότυπο, δημοκρατική, φιλελεύθερη. Άνοιξε τις πόρτες της από τη δεκαετία του 80 με αποτέλεσμα να έχει σημαντικούς, πολύ σημαντικούς μεταναστευτικούς πληθυσμούς στο εσωτερικό της, οι οποίοι όμως δεν έχουν ενσωματωθεί. Γι' αυτό και οδηγήθηκε πριν από περίπου λιγότερο από μια εβδομάδα ο Σουηδός Πρωθυπουργός να πει ότι θα υποχρεωθεί να βγάλει το στρατό στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τη γενικευμένη ανομία από συμμορίες μεταναστών κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε δεδομένα τα οποία όταν επιβληθούν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, δεν μπορούν να αναιρεθούν. Γιατί ένα από τα στοιχεία που πρέπει να μας απασχολήσει είναι και η έννοια της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει αφήσει το δημογραφικό να πηγαίνει όπου είναι να πάει, γιατί θεωρεί ότι θα λύσει το δημογραφικό με τις μεταναστευτικές ροές. Και εκεί το ερώτημα είναι μέχρι ποιο βαθμό, σε τι αριθμούς, με τι προϋποθέσεις. Οι πληθυσμοί αυτοί, κατά μεγάλη πλειοψηφία όπως έχω πει και ξέρουμε όλοι, έρχονται από την Τουρκία, η οποία φανερά εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή, τι λέμε εδώ, ότι έχουμε δώσει στην Τουρκία, έχουμε αναθέσει στην Τουρκία να μας λύσει το δημογραφικό μας πρόβλημα και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν καταλάβατε. Η Τουρκία κάνει σκληρό παζάρι αυτές τις μέρες και με την Ελλάδα για λογαριασμό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε αναλάβει αυτό. Τι μπικικίνια θα πάρει για να σταματήσει τις ροές. Το έχετε πάρει είδηση αυτό. Μα αυτό είναι κάτι που το κάνει συστηματικά η Τουρκία. Εγώ θα σας πω ότι οποτεδήποτε έχει διαπραγματευτεί η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το 2016, το περίφημο σύμφωνο που είχαν κάνει, οι ροές εκείνες τις μέρες σταματούν εντελώς. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδεικτικό στοιχείο, ποιος ελέγχει τις ροές. Έχετε δίκιο. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Φλόρινα. Καλημέρα, λύσει τον εκπληκτικό κύριο Λαβρέτζο. Μια ερώτηση. Αν ως εκ θαύματος σήμερα αποφάσιζε η χ κυβέρνηση ή το χ πολιτικό σύστημα, για να μην παρεξηγηθώ, να κάνει το παν για να αντιστρέψει την κατάσταση. Τι είναι αυτό το παν και πόσο καιρό θα πάρει να σταθεροποιηθούν οι δείκτες? Δεν μιλάω λέει για θετικό πρόσωπο. Πρόσημο. Σταθεροποίηση πότε θα μπορούσε να επέλθει, αν σήμερα το αποφάσιζαν? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει σαφής και άμεση απάντηση σε αυτό, αλλά υπάρχει μια απάντηση ακριβώς, να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα μακράς πορείας, μακράς εξέλιξης. Δεν είναι κάτι που αντιστρέφεται, δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια έκρηξη γεννήσεων του χρόνου. Χρειάζεται να γίνει μια δουλειά σοβαρή, που να την αναλάβουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές, απαιτείται εθνική δημογραφική πολιτική, η οποία δεν θα είναι ένα απλό άθροισμα επιδομάτων. Είναι αστειότητα να πούμε ότι αν δώσουμε 10 επιδόματα ή 20 επιδόματα, ξαφνικά οι Έλληνες θα γεννάνε. Είναι αστείο. Και όπου το έχουν δοκιμάσει δεν έχει πετύχει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα βαθύ πρόβλημα, κοινωνικό, οικονομικό, που έχει να κάνει με τα πρότυπα ζωής, έχει να κάνει με το μαρασμό της περιφέρειας, η οποία έχει αφαιθεί σε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ευνοεί τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που σε δύο λεκανοπέδια, δηλαδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχει συγκεντρωμένο το μισό πληθυσμό της. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, δηλαδή το δημογραφικό δεν είναι ένα απλό ζητηματάκι που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να γίνει το επίκεντρο όλων των πολιτικών που θα εφαρμόζει η χώρα, από την οικιστική πολιτική, από την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και βεβαίως από τα απλά θέματα που έχουν να κάνουν με επιδόματα, με παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα με επιτυχίες και από τις οποίες μπορούμε από την κάθε μία να αντλήσουμε παράδειγμα. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι το παράδειγμα, ας πούμε, για το πώς ένα κράτος πρόνοιας παρέχει στήριξη στην οικογένεια και ακόμα και στη μονογονική οικογένεια, ακόμα και στην ανήπανδρη γυναίκα. Η Γαλλία είναι το παράδειγμα μιας οργανωμένης χώρας όπου διακομματικά έχουν βάλει σε εφαρμογή ένα μακρόπνοο δημογραφικό πρόβλημα, έχουν ένα αληθινό Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής που λειτουργεί πραγματικά και όχι κατ' όνομα όπως αυτό που έχει ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Όρμπαν, που δεν μας αρέσει γιατί έχει πολιτικές υπέρ της Τουρκίας, αλλά αυτό δεν με απασχολεί τώρα. Με ενδιαφέρει η εθνική του πολιτική. Δίνει μεγάλα κίνητρα σε ζευγάρια με φορολογικές ελαφρύνσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους να αποκτήσουν σπίτι κλπ. Mm. Και βεβαίως το κλασικότερο παράδειγμα από όλους, που είναι μια κοινωνία σε πλήρη κινητοποίηση γιατί αισθάνεται ότι μόνο έτσι πρέπει να επιβιώσει, είναι το Ισραήλ. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτό που είναι το τραγικό είναι ότι κανείς δεν τις αναζητεί. Και ξέρετε, φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα ήταν πραγματικά κωμικό. Τα κόμματα επέρονται για μικροεπιτυχίες, αμφίβολες βεβαίως, αν κερδίσαμε την επενδυτική βαθμίδα ή οτιδήποτε άλλο, και έχουν χάσει, δηλαδή παίζουν με τα δεκαδικά και έχουν χάσει την εικόνα σε επίπεδο χιλιάδας. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Σικάριο, για ρώτησε παρακαλώ τον κύριο Λαβρέτζο. Κάποτε διώξαμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, Βουλγαρία, Ρουμανία και πάει λέγοντας, με επιδότηση και δικά μας χρήματα, και καμαρώναμε για την ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια και διείσδυση στα Βαλκάνια. Νέκρος όλη η Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα μιλάμε για 16ωρα και τα τρόφιμα όπως το λάδι εκτιμώνται σε τιμές ράβδου χρυσού. Μας στένε λοιπόν οι ξένοι και οι νόμιμοι παράνομοι μετανάστες σε σχέση με την ανέκαθεν πολιτική που ακολουθούσαμε όσον αφορά την οικονομία και το μέλλον της χώρας, αφιδωτώνοντάς την. Προφανώς πάνω απ' όλα αυτές είναι οι δικές μας πολιτικές. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και θα είμαι ιδιαίτερα οξύ σε αυτό το θέμα, ότι το ασφαλέστερο δείγμα της ανεπάρκειας, της πλήρους ανεπάρκειας του ελληνικού πολιτικού συστήματος, δεν είναι η χρεοκοπία του 2008-2009, δεν είναι η αδυναμία τους να οικοδομήσουν μια σοβαρή χώρα δημοκρατική με θεσμούς και μια σύγχρονη οικονομία, είναι η πλήρης αδιαφορία τους για το δημογραφικό. Είναι για μένα το πιο σαφές δείγμα ανεπάρκειας πολιτικής και διοικητικής. Έχω γράψει προσωπικά, και το λέω αυτό και το επικαλούμε γιατί υπάρχουν δεδομένα και στοιχεία, από το 2013, επειδή μιλήσετε για τη Βόρεια Ελλάδα, έχω γράψει, σε βιβλίο μου υπάρχει αυτό, προτάσεις όπου λέω ότι σε περιοχές όπως ο Εύρος, όπου κάθε Παρασκευή φεύγουν από την Ορεστιάδα για να πάνε να ψωνίσουν φτηνά στην Ανδριανούπολη, που είναι μερικά χιλιόμετρα μετά τα σύνορα, σε περιοχές παραμεθόριες, όπως η Ροδόπη, αλλά και άλλοι νομοί της Ανατολικής Μακεδονίας, θα έπρεπε να υπάρχει μειωμένη φορολογία και μειωμένο ΦΠΑ. Και επίσης μειωμένες συντελεστές για τα εταιρικά κέρδη. Γιατί όταν έχουν 10 και 15% φορολογικούς συντελεστές μετά τα σύνορα στη Βουλγαρία, όταν έχουν πολύ χαμηλό ΦΠΑ στην Τουρκία, τελικά όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει δεν ευνοούν το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά ευνοούν τα δημοσιονομικά των άλλων χωρών. Το έχω και αντίστροφα. Εδώ ετοιμάζουν να κάνουν ειδική οικονομική ζώνη στη Θράκη, σε βάρος βεβαίως μεροκάματων. Αυτό τους ενδιαφέρει. Καταλάβατε. Εδώ προσέξτε τώρα. Φαβέλες δηλαδή. Το εκμεταλλεύονται ανάποδα. Μάλιστα. Δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν περιοχές δουλοπαρικίας μειωμένων δικαιωμάτων και ασυδοσίας όσον αφορά τις επενδύσεις, υπό την πρόφαση ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται ανάπτυξη. Να σας πω μια και μου το λέτε αυτό. Ότι κίνητρα έχουν δοθεί πολλές φορές. Η Θράκη έχει τρεις αναπτυξιακούς νόμους. Mm. Γιατί αν πάει σήμερα στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης, της Ροδόπης ή της Αλεξανδρούπολης, θα δει σήμερα κάποιος κουφάρια δεκαετιών, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Γιατί κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις επιδοτήσεις και μετά τις έφτασαν στην τύχη τους. Έχετε δίκιο. Ο φίλος μου ο Σπύρος λέει να κάνω μια ρητορική ερώτηση στον κύριο Λαβρέτζο. Αν η υπογεννητικότητα οφείλεται μόνο στην ακρίβεια, είμαστε για γέλια. Ρητορικό είναι βεβαίως, έτσι. Άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, ο κύριος Λαβρέτζος είναι κορυφαίος. Το χειρότερο είναι ότι τα νούμερα όλης Ευρώπης είναι απελπιστικά, ενώ ανεβαίνουν συγκεκριμένες θρησκευτικές ομάδες. Άλλος φίλος, εδώ βάλανε λέει, α όχι αυτό είναι για τον Καλατράβα, α ναι, τα τσίγκια Μαστράβα στον ΟΑΚΑ στήχησαν όσο ακριβώς η αγορά του αιώνα και εκτός αυτού είναι μια άθλια κατασκευή, φόρτωσαν 20.000 τόνους ένα κτίριο και δεν μίλησε κανείς. Θα σκεφτούν, λέει, το δημογραφικό, το συνδέει. Άλλος φίλος λέει, συνεχίζω λέει, να ακούω τα πρότυπα ζωής. Επειδή έχω ήδη εμπειρία από την Ουγγαρία του κακού Όρμπαν, το βάρος που δίνεται στις παραδόσεις και στον αποκλεισμό της woke agenda είναι παντού εμφανές. Σάκης, περιθωριών συνωμοσίας που αναφέρατε. Όπως είπε και ο Τζόρτζ Κάρλιν, δεν χρειάζεται να υπάρχει παγκόσμιος συντονισμός, αρκεί να γνωρίζουμε ότι αυτοί πήγαν στα ίδια σχολεία και συχνάζουν στα ίδια μέρη. Μισό λεπτό, κύριε Λαβρέτζο, γιατί έχετε πολλά.
Δυστυχώς το ήθος των Ελλήνων είναι πεσμένο και αλλοιωμένο, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα στον κύριο Λαβρέτζο, λέει η Εύα. Δεν τους ενδιαφέρει το δημογραφικό. Αν τους ενδιέφερε, δεν θα προσπαθούσαν να μας διώξουν όσους καταφέραμε και μείναμε ακόμη. Δυστυχώς στο τέλος θα μας διώξουν όλους. Το Ισραήλ είναι στα 2,9 παιδιά για κάθε γυναίκα, όταν εμείς είμαστε στο 1,4 παιδιά για κάθε Ελληνίδα γυναίκα. Και ο Λευτέρης, δεν μας τα δικά μας προβλήματα. Έχουμε και τα προβλήματα των άλλων ως ψυχοπονιάριδες. Τελικώς, κύριε Λαβρέτζο, επειδή με έναν τρόπο συνδέονται όλα και έχετε δίκιο. Ο Τάσος λέει εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις άθλιες πολιτικές της, που πλέον είναι βεβαιότητα, είναι εκ του πονηρού, είναι η πολιτική της βαλίτσας, έχει χτυπήσει σχεδόν κάθε χώρα στο δημογραφικό. Όταν βάζεις στον Ταχάου τα χαμηλά στρώματα, ποιος θα κάνει παιδιά και γιατί να κάνει παιδιά? Δεν βρίσκω λοιπόν ποιο καλό έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε το θάνατο. Λοιπόν, έχω κρατήσει σημειώσεις όσα μπορώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το δημογραφικό πολλές φορές το έχω πει, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Όμως το οικονομικό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν οι οικογένειες δεν μπορούν να επιβιώσουν, όταν τα ζευγάρια δεν μπορούν να στήσουν οικογένεια και υπάρχει μια τεράστια ανεργία νέων, όλο αυτό προφανώς δυσχεραίνει πάρα πολύ τη δημιουργία οικογένειας και τη γέννηση παιδιών. Εδώ ενδεικτικά σας λέω ότι, για να βάλω πάλι ένα κομμάτι από τα στοιχεία της Ελστάτ, ένα από τα σταθερά φαινόμενα που βλέπουμε είναι τη μετατόπιση των ηλικιών τεκνογωνίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το 2022 οι Ελληνίδες γεννούν ουσιαστικά παιδιά κυρίως στην ηλικία των 30 με 35 ετών. Δηλαδή μετά τα 30 γεννά συνήθως μια γυναίκα παιδί στην Ελλάδα. Και όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα ένα με το ζόρι, δύο. Και όταν φτάσει στα 35 και έχει κάνει ένα παιδί, είναι πολύ δύσκολο μετά, ξέρετε, και η γονιμότητα αυτή είναι εκθετικά. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε, είναι πολύ βασική παράμετρος οικονομική. Ένα. Δεύτερον, εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν αρκεί το οικονομικό, χρειάζεται μια δέσμη πολιτικών. Ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θέτω, αλλά περνάει έτσι, δεν είναι ίσως, δεν θέλω να το ακούσουν, είναι το θέμα του μαρασμού της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια ερημώνει, μαραζώνει, το έχουμε δει και στην απογραφή. Ενδεικτικά θα σας πω 2-3 περιφέρειες για να καταλάβετε τι λέω. Μίλησε κάποιος φίλος από τη Φλόρινα πριν. Η Δυτική Μακεδονία έχει από τα χειρότερα δημογραφικά. Αυτή τη στιγμή για κάθε γέννηση έχουμε 2,7 θανάτους στη Δυτική Μακεδονία. Στην Ήπειρο για κάθε γέννηση 2,3 θανάτους. Και το ίδιο έχει και η Πελοπόννησος. Έχουμε γυρασμένη περιφέρεια η οποία επί χρόνια έχει αποψηλωθεί από τους νεανικούς τους πληθυσμούς που την εγκαταλείπουν, γιατί δεν είχαν προοπτική, ούτε καν στις επαρχιακές πρωτεύουσες δεν είχαν προοπτική. Ήρθαν προς την Αθήνα ή έφυγαν στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα η επαρχία αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε περιφέρεια, και ειδικά οι παραμεθόριοι νομοί, να καταραίουν δημογραφικά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η επόμενη απογραφή, σας το λέω από τώρα, θα είναι τραγική. Μετά από 10 χρόνια. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν μας λένε, υπάρχει βεβαίως, δεν αρνούμε ότι υπάρχει ένα θέμα που είναι πανευρωπαϊκό. Εδώ μπαίνει δηλαδή η άλλη παράμετρος, έχει να κάνει με τα αξιακά πρότυπα, τον εγωισμό των ανθρώπων, την αδυναμία να αναλάβουν ευθύνες, να σχηματίσουν οικογένεια, γιατί τους ενδιαφέρει η καριέρα και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Εδώ όμως πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, αν θέλετε, αν η κοινωνία θέλει να έχει βιωσιμότητα, γιατί ξέρετε. Η άλλη όψη όλων των στοιχείων που σας αναφέρω είναι ότι σε 20 χρόνια θα έχουμε πλήρη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν συντάξεις σε εμάς που μιλάμε τώρα από τους νέους ανθρώπους, τους λιγοστούς νέους ανθρώπους που πλέον θα μπαίνουν στην εργασία. Αυτό είναι μια παράμετρος που δεν τη συζητάμε. Κοιτάξτε, εμείς δεν τη συζητάμε, γιατί το νέο κόνσεπτ και πακέτο είναι στα πάντα ιδιωτική ασφάλιση. Καταλάβατε πως δένει το ένα μετά. Αυτό λοιπόν ήταν. Αν τα βάλετε όλα κάτω, είναι ένα κουβάρι το οποίο είναι όλα μαζεμένα σε ένα θέμα. Γιατί και το θέμα του δημογραφικού, το οποίο η Ευρώπη δεν δίνει έμφαση και σπέβδει να κατακεραυνώσει όποιον δίνει έμφαση, για παράδειγμα τον κακό Ορμπάν, σπέβδουν να τον κατακεραυνώσουν, κανείς άλλος δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, έχει να κάνει, αν θέλετε, και με κάτι που έγινε πρόσφατα. Πρόσφατα όσοι παρακολουθούν τα social media και το Twitter, θα είδαν ότι ο Elon Musk κατήγγειλε κάποιες γερμανικές ΜΚΟ, οι οποίες είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι υπήρχαν 8 πλοία από γερμανικές ΜΚΟ, τις οποίες επιδοτεί το γερμανικό. Τι κάποιος, ο Musk το είπε αυτό. Και τα οποία συλλέγουν παράνομους μετανάστες ουσιαστικά από την Αφρική
για να του μεταφέρουν στην Ιταλία. Μάλιστα. Ο Έλλον Μάσκ το είπε αυτό, με συγχωρείτε. Ο Έλλον Μάσκ το είπε. Κοιτάξτε, θέλω να κλείσουμε με ένα κέριο, κατά τη γνώμη μου, ερώτημα τη επικαιρότητα και θα τα ξαναπούμε. Κύριε Λαβρέτζο, είναι ατέλειωτο κεφάλαιο και ευτυχώς που είστε με στοιχεία πάντα πρόθυμος να βοηθάτε να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Κοιτάξτε, λέει εδώ ο φίλος μου, ο Δημήτρης από τη Φλόρινα, που άκουσε για τη Φλόρινα και επανέρχεται. Την ώρα που λέτε αυτά που πρέπει να γίνουν, κύριε Λαβρέτζο, και ορθώς, εδώ και δύο μέρες στη συχνότητα 984 από τον κύριο Σαχίνη ακούμε ότι έχουμε έλλειψη σε παιδικές αντιβιώσεις, έλλειψη σε ινσουλίνη, παιδιά και ενήλικες που έχουν μεσογειακή ανεμία υπόκεινται σε υπομετάγγιση. Μιλάμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ελλάδα δεν έχει πάτο έτσι. Περιμένετε, λέει, να ασχοληθεί με το δημογραφικό. Εδώ για τα ζώντα παιδιά δεν υπάρχει ουσιαστική μέρημνα. Εξώς αν είμαστε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα με τα φάρμακα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν συζητιέται. Αλλά δεν είμαι ειδικό στο θέμα για να το αναλύσω. Mm. Άρα λοιπόν, με αυτά που λέμε τώρα, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε κανέναν. Πρέπει η κοινωνία να κινητοποιηθεί. Η κοινωνία αυτή δεν θα επιβιώσει αν συνεχίσει έτσι. Ήδη πεθαίνει. Πεθαίνει ησύχως. Δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Πεθαίνει ησύχως. Τι είπατε τώρα? Πεθαίνει ησύχως. Δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή έχουμε μια σιωπηρή βιολογική εξαφάνιση του ελληνικού πληθυσμού. Και όποιος πει ότι θα αντικατασταθεί με μετανάστες που μας στέλνει η Τουρκία ουσιαστικά, ή αφελής είναι ή κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Γιατί αν είναι να λυθεί το μεγάλο δημογραφικό έλλειμμα με αθρώες εισόδους εκατοντάδων ή εκατομμυρίων στο άθροισμα του χρόνου παράνομων μεταναστών, τότε σε μια 20ετία να είστε σίγουροι ότι θα μιλάμε για μια άλλη χώρα. Ίσως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Σουηδία να είναι πολύ μεγαλύτερα, αλλά δεν θα είναι μόνο θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Θα έχουμε πλέον απέναντί μας μια τουρκική απειλή που δεν θα αντιμετωπίζεται, γιατί θεωρώ ότι εδώ υπάρχει και η εθνική διάσταση. Δηλαδή η μοναδική ελπίδα που έχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει ιστορικά την τουρκική απειλή, είναι βασική προϋπόθεση αυτό που θα πω, είναι να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της και την εθνική της συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμά για αυτό το σχόλιο, γιατί όπως είπα ξαφνικά, πάλι καλά βέβαια, τα κεντρικά των Αθηνών ανακάλυψαν τη γη της επαγγελίας για μερικές ώρες. Καλημέρα, να είστε καλά.